Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 9.84. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. 55χρονος αγρότης, τον οποίο αναζητούσε η οικογένειά του από το βράδυ της Πέμπτης, εντοπίστηκε νεκρός κάτω από το τρακτέρ που χειριζόταν και τον είχε καταπλακώσει σήμερα το πρωί. Ο άτυχος άνδρας, πατέρας τριών παιδιών, εντοπίστηκε σε αγροτική τοποθεσία του Δήμου Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο, στο δρόμο προς τον Κρουσόνα. Φαίνεται ότι το δυστύχημα οφείλεται στην υποχώρηση του εδάφους, με αποτέλεσμα το τρακτέρ να ανατραπεί και να τον καταπλακώσει. Στο σημείο βρέθηκε δύναμη της ΜΑΚ με 10 άνδρες, 3 πυροσβεστικά οχήματα, αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΦ. Κάηκε σπίτι το πρωί στο Δήμο Κισάμου Χανίων. Η φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί από άγνωστη αιτία. Οι ζημιές ευτυχώς είναι μόνο υλικές. Η φωτιά που επεκτάθηκε έκαψε και ένα ξύλινο εκκλησάκι, το οποίο βρισκόταν κοντά στο σπίτι. Στο σημείο επιχείρησαν 4 αυτοκίνητα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 8 υπαλλήλους για την κατάσβεση της φωτιάς. Μένεται ο πόλεμος στην Ουκρανία για 65η μέρα. Ένας από τους στόχους των ρωσικών βομβαρδισμών έγινε η Ουκρανική πρωτεύουσα κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, ενώ ουκρανικές τοπικές στρατιωτικές αρχές έκαναν λόγο για βομβαρδισμούς σε Οδυσσό και Μικολάιφ. Τα ξημερώματα, η Μόσχα πέριψε τις εκκλήσεις να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για το άνοιγμα ανθρωπιστικού διαδρόμου, ώστε να απομακρυνθούν όσοι βρίσκονται στην χαλιβουργία Αζόφ Σταλ της Μαριούπολης. Ο σύμβουλος του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε πως η Ουκρανία έχει υποστεί μεγάλες ζημιές, η Ρωσία όμως έχει χάσει πολύ περισσότερους στρατιώτες. Να συστήσουν επειγόντως ένα ad hoc διεθνές ποινικό δικαστήριο, το οποίο θα λάβει την εντολή να διερευνήσει και να διώξει τα εγκλήματα της επίθεσης που φέρεται να διαπράχθηκαν από την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της Ρωσίας, καλεί τα κράτη-μέλη η κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Επιζήμια για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της δημοκρατίας της Μολδαβίας χαρακτηρίζει ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζοζέπ Μπορέλ τα περιστατικά που έχουν αναφερθεί στην περιοχή της Υπερδνηστερίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τους υπεύθυνους παράγοντες να αποφύγουν την αποσταθεροποίηση, σημειώνει ο Μπορέλ, χαιρετίζοντας τις συγκρατημένες αντιδράσεις των αρχών της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, οι οποίες συμβάλλουν στη διατήρηση της ηρεμίας στη χώρα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τζο Μπάιντεν αναμένεται να ζητήσει από το Κογκρέσο να αποδεσμεύσει άλλα 33 δις δολάρια για την Ουκρανία, τα 20 εκ των οποίων θα αφορούν στρατιωτική βοήθεια, όπως ανέφερε σήμερα υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος. Ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, που επέστρεψε από την Ουκρανία, εξέφρασε την ανησυχία του την ίδια ώρα για τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, που ελέγχεται από τους Ρώσους, τον οποίο η υπηρεσία αυτή του ΟΗΕ δεν μπόρεσε να έχει πρόσβαση μετά την εισβολή. Η ενεργειακή επαρκεία της Ελλάδας είναι απόλυτα διασφαλισμένη και οι προμήθειες φυσικού αερίου της χώρας θα γίνουν με τρόπο τέτοιο ώστε να μην παραβιαστούν οι κυρώσεις που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Ρωσία, υποστήριξε σήμερα ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική του ομιλία στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ανακοίνωσε επίσης ότι την 3η 3 Μαΐου μαζί με άλλους ηγέτες της Βαλκανικής θα βρεθεί στην Αλεξανδρούπολη στο νέο τερματικό σταθμό αποθήκευσης και αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου. Να πάψουμε να είμαστε οι δεδομένοι για τους συμμάχους έναντι της αναθεωρητικής Τουρκίας, υποστήριξε σήμερα μιλώντας στον 984 ο καθηγητής Ευρωπαϊκών Θεμάτων και διδάκτορ γεωπολιτικής Γιώργος Φίλης. Αναφέρθηκε στις εξελίξεις στην Ουκρανία που οδηγούν σε πυροδότηση εξελίξεων και δυτικότερα. Το νέο κύμα της τουρκικής επιθετικότητας στο Αιγαίο, αλλά και την ανάγκη η Ελλάδα να πάψει έστω και τώρα να θεωρείται ο δεδομένος για τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ και ειδικά από τη ΣΥΠΑ, την ώρα που όλοι χαϊδεύουν ως ΣΥΠΑ. Μια Τουρκία που στρέφεται σχεδόν αποκλειστικά εκτός από το βόρειο Ιράκ και τη Συρία έναντι της Ελλάδας και της Κύπρου. Ο κύριος Φίλης αναφέρθηκε επίσης στην αντιεροπορική πυραυλική άμυνα των νησιών μας με σαφείς υπογραμμίσεις για τα όρια των τοποθετήσεών μας έναντι των μεγάλων παικτών ισχύως.
πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια στην ενέργεια. Στις 56.755 οι διακοπές ρεύματος λόγω οφειλών από την αρχή του 2022. Δρυμία κριτική προς το κυβερνών κόμμα προκάλεσε η αναφορά του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Βασίλη Κονόμου. Δεν είμαστε στην εποχή του τζάμπα ούτε του δωρεάν. Ο καθένας πρέπει να πληρώνει τις υποχρεώσεις του. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει σήμερα τροπολογία ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους καταναλωτές να μην πληρώνουν τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Το μήνυμα από την πλευρά της κυβέρνησης είναι ότι θα εξαντλήσει τα περιθώρια για να μετριάσει τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Καλούμε την κυβέρνηση να αναλάβει τώρα πρωτοβουλίες ώστε να μπει ένα τέλος στις ανεξέλεγκτες χρεώσεις. Είναι το μήνυμα από το ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής. Ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος επίσης, Νίκος Καραθανασόπουλος, επισήμανε ότι η αξιοποίηση όλων των ενεργειακών πηγών της χώρας για φτηνή ενέργεια στο λαό ότι είναι το ζητούμενο. Με ταχύς ρυθμούς εξελίσσεται η διαδικασία των αιτήσεων για την επιδότηση καυσίμων. Σήμερα υποβάλλουν αίτηση πολίτες που τα άφημοί τους λήγουν σε 8 και 9. Ωστόσο, από αύριο Σάββατο, 30 Απριλίου, αίτηση μπορούν να καταθέσουν όλοι οι πολίτες, ανεξάρτητα του λήγοντος αριθμού του άφημοί των φυσικών προσώπων. Η έγκριση ή απόρριψη της αίτησης από την ψηφιακή υπηρεσία έρχεται αυτόματα εντός ολίγων λεπτών. Σε νέα υψηλά επίπεδα εκτινάχθηκε ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή τον Απρίλιο σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία. Ο δείκτης στην Ελλάδα έκανε άλμα στο 9,4% τον Απρίλιο από 8% το Μάρτιο και 7,2% το Φεβρουάριο. Η Ελλάδα βρίσκεται στην έκτη θέση μεταξύ των χωρών μελών της Ευρωζώνης μετά την Εσθονία, Λιθουανία, Λετωνία, Ολλανδία και Σλοβακία που κατέγραψαν τον Απρίλιο πληθωρισμό άνω του 10%. Ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Θεϊκούρας, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, δήλωσε ότι το Υπουργείο Οικονομικών έχει προχωρήσει σε αναθεώρηση των στόχων για την πορεία της ελληνικής οικονομίας για φέτος, οι οποίοι θα αποτυπωθούν και στο πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης που κατατίθεται στην Κομισιόν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Νέο μοντέλο διαχείρισης της πανδημίας χωρίς αυστηρά μέτρα από την 1η Μαΐου στην Ελλάδα. Σε αυτή τη νέα φάση βασικό όπλο είναι το υψηλό ποσοστό ανοσίας του πληθυσμού, λένε οι ειδικοί. Το 73% του γενικού πληθυσμού είναι πλήρως εμβολιασμένο, πάνω από το 85% των ενηλίκων και σχεδόν το 56,7% έχει κάνει και την αναμνηστική δόση του εμβολίου έναντι του κορονοϊού. Επιπλέον, ένα σημαντικό ποσοστό εκτιμάται ότι έχει έρθει σε επαφή με τον ιό και έχει αποκτήσει ανοσία. Από μεθαύριο εναστέλλεται η χρήση του πιστοποιητικού εμβολιασμού και νόσησης για πρόσβαση υπενθυμίζεται σε ανοιχτούς και κλειστούς χώρους και επανέρχεται η λειτουργία όλων των χώρων στο 100%. Εφ' εξής, οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών και των μελών ΔΕΠ θα υποβάλλονται σε ένα rapid test την εβδομάδα προκειμένου να παραστούν στους χώρους εργασίας τους, από δύο που ίσχυε ως τώρα. Εξαιρούνται τα νοσοκομεία και μονάδες φροντίδας υγείας ηλικιωμένων. 166 κρούσματα υπατήτηδες σε παιδιά έχουν εμφανιστεί μέχρι τώρα σε Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και Ηνωμένο Βασίλειο. Τα περισσότερα εντοπίζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως αναφέρει ανακοίνωση του ECDC. Προς το παρόν, η ακριβής αιτία της υπατήτηδας σε αυτά τα παιδιά παραμένει άγνωστη. Ξεπερνούν τα 700 τα κρουαζιερόπλοια που αναμένεται να βρεθούν στις ελληνικές θάλασσες το 2022, δηλώνει ο Υπουργός Ναυτιλίας Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης. Από αυτά, τα 570 και πλέον θα κάνουν home porting στην Ελλάδα, ενώ τα υπόλοιπα θα είναι transit. Το 2022 πρόσθεσε ότι είναι μια οικονομικά νοδική χρονιά για τον κλάδο της κρουαζιέρας, η οποία θα ενισχύσει σημαντικά τις τοπικές οικονομίες, συμβάλλοντας παράλληλα στην αύξηση του τουριστικού ρεύματος. Την 1η Μαΐου 2022 ξεκινάει η αντιπυρική περίοδος, θα διαρκέσει 6 μήνες έως 31 Οκτωβρίου 2022. Περισσότερες είναι οι εξαγγελίες από τα μέσα για την αντιπυρική περίοδο και φθαρμένη κρίκη της αλυσίδας της πυρόσβεσης, σημείωσε στον 984 σήμερα ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Λιονταράκης. Μίλησε για τους φτωχούς προϋπολογισμούς και τις αποδυναμωμένες υπηρεσίες, την αποδυνάμωση της πολιτικής προστασίας από τα έμπειρα στελέχη με κομματικά κριτήρια,
τις αποδεκατισμένες δασικές υπηρεσίες, όπως και τους ασυντήρητους δρόμους, δασικούς κτηνοτροφικούς σε δεκάδες σημεία της Κρήτης που δεν είναι προσπελά σημεία από τα μέσα πυρόσβεσης. Ωστόσο, με 590 δασοκομάντους, 200 Ευρωπαίους πυροσβέστες, 93 ενέργεια μέσα και εθελοντές, σχεδιάζει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας να μπει στην αντιπυρική περίοδο. Από αυτούς, οι 50 αναμένονται στην Κρήτη, όπως επίσης και ένα επιπλέον ελικόπτερο, το οποίο προορίζεται για τη μεταφορά προσωπικού, αλλά θα διαθέτει και δεξαμενή νερό. Εκτός νυμφώνος από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα των 100 κλιματικά ουδέτερων πόλεων, που συνοδεύεται από σημαντικούς κοινοτικούς πόρους και καινοτόμες υποστηρικτικές δράσεις και εργαλεία, έμεινε δυστυχώς η Κρήτη, αφού ο μοναδικός υποψήφιος Δήμος από το νησί, ο Δήμος Ηρακλείου, δεν τα κατάφερε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Καλαμάτα, τα Ιωάννινα, τα Τρίκαλα και η Κοζάνη, πως επιλέγησαν ανάμεσα σε 377 ευρωπαϊκές πόλεις για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις έως το 2030 από και προς τους πολίτες, εξέλιξη που συνιστά μεγάλη επιτυχία. Νέα ευκαιρία ρύθμισης στον αδείλο των τετραγωνικών στα ακίνητα έως τις 30 Ιουνίου 2022 με νομοθετική ρύθμιση που κατατέθηκε στη Βουλή. Οι ιδιοκτήτες θα κληθούν να καταβάλουν μόνο τα πρόσθετα ποσά των δημοτικών φόρων και των δημοτικών τελών που αναλογούν στα επιπλέον δηλωθέντα τετραγωνικά μέτρα για την περίοδο από 1η-1η 2020 και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της εκπρόθεσμης δήλωσης, προσαυξημένα κατά ποσοστό 20%. Η αποκατάσταση της ειρήνης, της δημοκρατίας, της κοινωνικής πρόοδου και της δικαιοσύνης στην Ουκρανία, σε συνδυασμό με την ανάγκη προστασίας των εργαζόμενων στη χώρα μας, έναντι της ακρίβειας και των άλλων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στη ζωή και τη δουλειά τους, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή διεκδικήσεων των εργατικών συνδικάτων της Κρήτης και ολόκληρης της χώρας στις φετινές εκδηλώσεις για τον εορτασμό της εργατικής πρωτομαγιάς. Το πρωί της Κυριακής στις 11 η συγκέντρωση στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου. Οι συνδικαλιστικές δυνάμεις του ΠΑΜΕ διοργανώνουν ξεχωριστή συγκέντρωση στις 10 το πρωί της Κυριακής 1η Μαΐου στην Πλατεία Ελευθερίας. Συναυλία σήμερα για να μην μετατροπούν 5 μεγάλα μουσεία της χώρας σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου διοργανώνει στην Πλατεία Ελευθερίας ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, τοπικό παράρτημα Κρήτης με Κρήτες καλλιτέχνες. Η διοργάνωση θα ξεκινήσει στις 8.30 το βράδυ. Η μερίδα με θέμα ενδοοικογενειακή βία και οι ψυχολογικές επιπτώσεις στα παιδιά διοργανώνει σήμερα το απόγευμα στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου σε αίθουσα κεντρικού ξενοδοχείου Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου, ομιλητές Ζωή Ράπτη, Τένια Μακρύ, Γιώργος Τσούκαλης, Βασίλης Λαμπρόπουλος, Ιωάννα Ροτζιόκου, χορηγός επικοινωνίας, ο Όμιλος Κρήτη TV. Η ΔΕΙΑΗ έκανε γνωστό στους δημότες ότι την Κυριακή 1η Μαΐου, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, από τις 8.30 το πρωί έως τις 12.30 το μεσημέρι, ότι θα πραγματοποιηθεί διακοπή κυκλοφορίας στο τμήμα του Σονδού Κοδυλάκη από τη συμβολή της με τη λεωφόρο Θερίσου έως και με την οδό Βάρνης, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης ζημιάς σε αγωγό ίδρυυσης. Τη σύμβαση για το έργο ηλεκτροφωτισμού στην είσοδο των κορφών υπέγραψε ο Δήμαρχος Μαλεβισίου. Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για τις δύο βομβιστικές επιθέσεις εναντίον μικρών λεωφορείων, οι οποίες στήγησαν τη ζωή σε 9 ανθρώπους στο Αφγανιστάν χθες Πέμπτη. Πυρκαγιά που μένεται εδώ και ημέρες στο βόρειο τμήμα της πολιτείας Νέο Μεξικό των Ηνωμένων Πολιτειών έχει καταστρέψει 166 σπίτια και απειλεί εκατοντάδες άλλα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είπε χθες ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί η εξάπλωση στην περιφέρεια και σε διεθνές επίπεδο του έμπολα μετά την εκδήλωση της νέας επιδημίας της ασθένειας που προκαλεί με κυριότερο σύμπτωμα τον αιμορραγικό πυρετό σε περιοχές του Κονγκό. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους.
Αντίστροφη μέτρηση για τα μπαράζ πρωταθλητών της Super League 2. Επίθεση σε παίκτες και προπονητή του περάματος στα Ζωνιανά αλλά και πυροβολισμός εκτός γηπέδου με διακοπή του ντέρμπι ανάμεσα στον τοπικό Ερμή και τον Αστέρα περάματος. Το παιχνίδι δεν τέλειωσε ποτέ, αλλά ο τίτλος πήγε στην ομάδα του περάματος. Τη Δευτέρα 2 Μαΐου ξεκίνα στο Ηράκλειο το παγκόσμιο πρωτάθλημα Άρσης Βαρών Εφήβων Νεανίδων που διοργανώνει η Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών με συνδιοργανωτή την περιφέρεια. 9.84 Ο καιρός. Νεφελώδης καιρός σήμερα στην Κρήτη, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως τους 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 9.84. Στο στούντιο, Αγγέλα Δουλγεράκη και Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό μεσημέρι.